Το λάθος πολλές φορές είναι απαραίτητο. Το λάθος πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από το σωστό. Το λάθος είναι η συνταγή της επιτυχίας, κυρίες και κύριοι, εάν καταφέρεις βέβαια πρώτα να μην πεθάνεις από δηλητηρίαση. Κάπως έτσι λοιπόν, από αυτό... Φτάσαμε σε αυτό. Oh, hello. I know, right? Whose balls did I have to fondle to get my very own movie? Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ηθοποιού, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε για την περίεργη ψυχοσύνθεση του Ryan Reynolds, του ηθοποιού που όμοιός του δεν υπάρχει στον φαντασμαγορικό κόσμο του Hollywood. Είστε έτοιμοι? Τότε ξεκινάμε. My hero. No. That I ain't. Okay. Είναι πολλές φορές που μέσα στον ενθουσιασμό μας, μετά από μια εκπληκτική ερμηνεία ενός ηθοποιού, σίγουρα θα έχει συμβεί και σε εσάς, χρησιμοποιούμε τη φράση «αυτός γεννήθηκε για να παίξει αυτόν τον ρόλο», εννοώντας πως ο ηθοποιός τερμάτισε το συγκεκριμένο ρόλο, έγινε ένα με αυτόν, συνέδεσε το όνομά του και πάνω απ' όλα την όψη του με τον χαρακτήρα που υποδίθηκε. Δεν μπορείς να φανταστείς πλέον άλλον ηθοποιό να παίζει το συγκεκριμένο χαρακτήρα, ούτε εσύ, αλλά ούτε και κανείς άλλος. Φτάνοντας στο σημείο πλέον ο ηθοποιός να μην έχει καν όνομα, αλλά όλοι να χρησιμοποιούν το όνομα του χαρακτήρα όταν θέλουν να αναφερθούν σε αυτόν. Γιατί πόσους θα έχετε ακούσει να λένε «Α, σε αυτή την ταινία ρε, παίζει ο John Wick», εννοώντας τον Keanu Reeves, ή πως παίζει ο Iron Man, εννοώντας τον Robert Downey Jr., ή η Hermione, εννοώντας την Emma Watson, ή καλή ώρα, ο Wolverine, εννοώντας τον Hugh Jackman. Λοιπόν, η περίπτωση του Ryan Reynolds, κυρίες και κύριοι, δεν είναι μία από αυτές, γιατί ο Ryan Reynolds δεν υποδίεται καλά τον Deadpool, δεν τον μελέτησε, δεν έγινε ένα μαζί του. Ο Ryan Reynolds είναι ο Deadpool, ή για να είμαστε λίγο πιο ακριβείς εδώ πέρα, ο Deadpool είναι ο Ryan Reynolds. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Evening, ladies. Have a king! Ο Ryan Rodney Reynolds γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου του 1976 στο Vancouver του Καναδά και είναι ο νεότερος από τα 4 αγόρια της οικογένειας. Ο πατέρας του ήταν αστυνομικός και η μητέρα του πολίτρια σε κατάστημα λιανικής. Όντας ο μικρότερος και ο πιο αδύναμος της οικογένειας, ο Ryan έμαθε να επιβιώνει με τα λόγια και όχι με τα χέρια του. Υποχρεώθηκε. Σχεδόν από βρέφος εξάσκησε τον λόγο του και χρησιμοποιούσε το χιούμορ και τον σαρκασμό όχι για διασκέδαση, αλλά σαν μηχανισμό επιβίωσης απέναντι στα αδέλφια του αρχικά που τον έβλεπαν σαν κινούμενο στόχο, όπως είχε αναφέρει σε μια συνέντευξή του ο ίδιος, αλλά και απέναντι στους συμμαθητές του αργότερα στο σχολείο. For me, high school was a situation where the more invisible I was, the more kind of happy I was. Έχετε ακούσει, φαντάζομαι, τις ιστορίες που λένε πως κάποιος επιτυχημένος είχε όνειρο να γίνει κάτι συγκεκριμένο στη ζωή του από πολύ μικρή ηλικία και τελικά κατάφερε να το κάνει. Λοιπόν, στην περίπτωση του Ryan, ξεχάστε την. Ο Reynolds έβλεπε την υποκριτική ως έναν τρόπο διεξόδου από το σπίτι του και όχι ως την εργασία των ονείρων του. Acting was a way to get out of the house. It wasn't really like a passion when I was a kid. It was something that I was already doing at home to survive. Από πολύ μικρή ηλικία είχε εκπαιδεύσει τον εαυτό του να κάνει τους άλλους να γελάνε ώστε να τους εκτονώνει με το γέλιο και να μην ξεσπάνε πάνω του με άλλους τρόπους. Στα 14 του μόλις χρόνια λοιπόν καταφέρει να πάρει τον πρώτο του παιδικό ρόλο στην καναδική σειρά Hillside, στην πολύ επιτυχημένη σειρά και να κάνει την αρχή της πολύ δραστήριας και πετυχημένης τηλεοπτικής του καριέρας. Ο Καναδός ηθοποιός εδραίωσε τα επόμενα χρόνια την θέση του στο sitcom genre, συνδέοντας το όνομά του με το είδος, ένα γεγονός που, όπως είναι φυσικό, έστρεψε πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας, λόγω και του όμορφου παρουσιαστικού του, και μπορεί να βλέπετε σήμερα τον Ryan Reynolds ως ένα εξωστρεφή γεμάτο αυτοπεποίθηση άνδρα, που χαμογελάει συνεχώς και αυτό σαρκάζεται, όμως αυτός είναι ο ένας το εαυτός. Μέσα στο ίδιο ακριβώς σώμα, κυρίες και κύριοι, κατοικεί και ένας δεύτερος εαυτός
που λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν. I feel like I have two parts of my personality that one takes over when that happens. When I would go out on like Letterman back in the day, I would always be nervous. But I remember I'd be standing backstage before the curtain would open and I would think to myself, I'm gonna die. I'm literally gonna die here. Ο συνεχής καθημερινός αγώνας επιβίωσης στο σπίτι του αλλά και στο σχολείο του του είχε δημιουργήσει έναν πολύ εσωστρεφή και φοβικό χαρακτήρα. Προσπαθούσε να περάσει όσο γινόταν πιο απαρατήρητος από τους γύρω του και ειδικότερα στο σχολείο του που δεν μπορούσε με τίποτα να προσαρμοστεί. Μια κατάσταση που σιγά σιγά μετατράπηκε σε πάθηση, κυρίες και κύριοι. Ο Ryan Reynolds, που όλοι τον γνωρίζουμε ως τον καλοσυνάτο cool τύπο που βγαίνει στις κάμερες και μαγεύει τα πλήθη, από πολύ μικρή ηλικία έπασχε από αγχώδη διαταραχή. I read that you were overly sensitive and nervous as a kid and that you struggled with shyness and social anxiety. How yeah. did that how, well, was still, it, how bad was I it? I still struggle with those same things. It was tough. I was a kid who just, I had a lot of anxiety, a lot of different kind of phobias and issues that I had to sort of work through and it took me a long time to kind of recognize those things as assets as opposed to liabilities. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, ένας άνθρωπος με αυτή την πάθηση δεν μπορεί εύκολα να αποδεχθεί, πόσο μάλλον να απολαύσει την αναγνωρισιμότητα που συνοδεύεται από την επιτυχία μέσω της υποκριτικής. Αγχώνεται με το παραμικρό, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις, δεν του αρέσει να βγαίνει εκτός του safe zone του και γενικά του αρέσει να ζει όσο πιο ήσυχα και safe γίνεται. Και αυτή κιόλας ήταν και η αιτία που στα 18 του χρόνια, κυρίες και κύριοι, αποφάσισε ξαφνικά να παρατήσει την ηθοποιία. Πάει λοιπόν αποφασισμένος για ένα νέο ξεκίνημα τότε να γραφτεί σε ένα πανεπιστήμιο και παιδιά γράφεται στο πανεπιστήμιο και έμεινε για εκεί περίπου 45 λεπτά. Τόσο του πήρε να αντιληφθεί πως όλο αυτό δεν ήταν για εκείνον. Με τους επόμενους μήνες να μοιάζει να είναι στα χαμένα ο Reynolds μέχρι που ένας Καναδός φίλος του ηθοποιός και αυτός τον πείθει να ασχοληθεί και πάλι με την υποκριτική. Μπορεί η πάθησή του να τον έκανε πολλές φορές να υποφέρει, όμως τα καλά από ό,τι φαίνεται που του προσέφερε αυτό το επάγγελμα την υπερνικούσαν. In her general direction again, and you will learn in the worst of ways that I have some hard spots too. That came out wrong. Γιατί όμως το Μα ανέφερε στην αρχή του βίντεο πως ο Deadpool είναι ο Ryan Reynolds και το αντίθετο? Γιατί κυρίες και κύριοι, αυτοί οι δύο ακολουθούσαν παράλληλους δρόμους χωρίς καν να το γνωρίζουν. Maximum effort. Ο Ryan Reynolds έγινε ο χαρακτήρας Wade Wilson ενώ δεν έχει ακούσει τίποτα για αυτόν έως τα 28 του χρόνια και ο δημιουργός του Wade Wilson aka Deadpool δημιούργησε το 1990 τον Super Ryan Reynolds χωρίς καν να το γνωρίζει. Thanks, Skippy. Where are my manners? Introductions. Call me Deadpool. Το 2004 λοιπόν ο Reynolds καστάρεται να υποδηθεί έναν δευτερεύοντα χαρακτήρα στο threequel του Blade franchise, Blade Trinity, τον Hannibal King. Έναν αξιομνημόνευτο χαρακτήρα μπορώ να πω, βέβαια δεν μπορώ να πω το ίδιο και για την ίδια την ταινία. We call ourselves the Night Stalkers. Sounds like rejects from a Saturday morning cartoon. We were gonna go with the Care Bears, but that was taken. Το Blade Trinity απέτυχε παταγωδός σε όλους τους τομείς λόγω διαφωνιών που υπήρχαν μεταξύ του Wesley Snipes και του σκηνοθέτη της ταινίας. Οπότε η ταινία πήγε άπατη στο box office και ενώ ο χαρακτήρας του Hannibal King προοριζόταν να έχει τη δική του προσωπική ταινία παρακαλώ στο μέλλον, να σημειωθεί εδώ πως ήταν ένα υποκατάστατο του Deadpool, αυτό το σχέδιο εγκαταλείφθηκε πολύ γρήγορα μετά την τεράστια αποτυχία του Blade Trinity, άσχετα εάν ο ίδιος ο Ryan απέσπασε πολύ θετικές κριτικές για την απόδοση του ρόλου του. I was on the movie Blade Trinity, which I hope most of you have not seen. Εκεί λοιπόν ένας παραγωγός της Fox που βρισκόταν στα γυρίσματα αντιλήφθηκε πως ο Ryan Reynolds είναι ο ιδανικός για να παίξει τον Deadpool σε κάποια μελλοντική ταινία. Πήγαινε λοιπόν στον Reynolds και του λέει, αδερφέ μου, εάν λέω κάνουμε στο μέλλον μια live action ταινία Deadpool, θα τον υποδηθείς εσύ. Και του λέει ο Ryan, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά ποιος είναι αυτός ο Deadpool? Και όμως παιδιά, ο Ryan Reynolds μέχρι τότε, μέχρι τα 28 του χρόνια, δεν είχε ακούσει τίποτα, δεν είχε ακούσει ποτέ ξανά για αυτόν τον comic book ήρωα. Διότι, πολύ απλά, δεν ήταν καν φαν των κόμικ. Το ακούει αυτό ο παραγωγός και του λέει, Ryan, εγώ είμαι εδώ, μην φοβάσαι τίποτα. Κάθεται λοιπόν και τον μοιεί στον κόσμο
του Deadpool. Μάλιστα, του έστειλε και όλα τα κόμικ που υπήρχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή στο σπίτι του για να τα μελετήσει. Και αυτό ήταν, κύριε Σιχή. I'm not a big comic book guy, but I really gravitated toward Deadpool. I fell in love with Deadpool. I'm looking for Francis. Have you seen this man? Ο Reynolds έκτοτε έπαθε αιμονή με τον κόμικ χαρακτήρα και προς μεγάλη του έκπληξη και ο χαρακτήρας είχε ερωτευτεί τον ίδιο. Ήταν ήδη μέσα στον κόσμο του χωρίς καν να το ξέρει. I was on the panel. Like in the comic it said Deadpool was saying somebody asked him what he looks like. He says I look like a cross between Ryan Reynolds and a Sharpay. And I was like, Jesus, this is fucking destiny. What the hell? Όπως καταλαβαίνετε, βλέποντάς το πως υπάρχει αναφορά του ονόματός του μέσα στο ίδιο το κόμικ, έβαλε στόχο μία μέρα να καταφέρει να κάνει αυτό το πεπρωμένο του, όπως ανέφερε, πραγματικότητα και να φορέσει την κόκκινη στολή στη μεγάλη οθόνη. Να μεταφέρει τον πολύ κεντρικό αντίρροα ακριβώς όπως είναι στο πηγαίο υλικό, με πολύ αίμα, καφρίλα, σπάσμα του τέταρτου τοίχου, αναφορές στην pop κουλτούρα και πάνω απ' όλα με πολλά κιλά σαρκασμού, χωρίς λογοκρισία και χωρίς φίλτρα. Κάτι που επιτέλους έγινε πράξη το 2009 στην prequel X-Men ταινία X-Men Origins Wolverine. Μια ταινία, κυρίες και κύριοι, που με έχει δημιουργήσει με τα εφηβικά τραύματα, που ακόμη τα κουβαλάω, αλλά να πω και το θετικό της, διότι είχε και θετικό, μου προσέφερε και έναν εκπληκτικό 2 ώρες υπνάκου, έτσι, παράπονο δεν είχα, το καλύτερο υπνοτικό. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την ταινία, ο Wade Wilson κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή του στη μεγάλη οθόνη. Και ναι, όπως του είχε υποσχεθεί ο παραγωγός από το Blade Trinity, ο Reynolds όντως ήταν αυτός που τον ενσάρκωσε. Βέβαια. Εάν του είχαν πει εξ αρχής ότι ο αθυρόστομος, καυστικός, πολυλογάς, ατακαδόρος θα κατέληγε έτσι, τότε δεν νομίζω να δεχόταν να συμμετάσχει. Γιατί η φαϊνή ιδέα των παραγωγών της ταινίας, κυρίες και κύριοι, ήταν να δώσουν κάτι διαφορετικό στον χαρακτήρα του Wade Wilson. Κάτι που θα ξάφνιαζε το κοινό, κάτι που θα... Έλατε τώρα, να πούμε και την αλήθεια, απλά δεν είχατε τα κότσια να πείτε τότε πως εάν αφήνατε το Deadpool Original δεν θα γινόταν η ταινία PG-12 και θα γινόταν R-rated, οπότε θα έμεναν τα βρέφη απ' έξω. Να πει και κάποιος την αλήθεια εδώ πέρα. Οπότε παιδιά είπαν να το βουλώσουν το στόμα. Και είναι διπλό το κρίμα, γιατί αν σκεφτείς ότι μέχρι να γίνει αυτή η αλλαγή στην ταινία, ο χαρακτήρας του Wade Wilson, παιδιά, έμοιαζε εκπληκτικός. Και ξέρετε γιατί έμοιαζε εκπληκτικός? Δύο λέξεις είναι η αιτία. Ryan Reynolds. It was during a writer's strike, the great WGA writer's strike, so there was no, we were in the middle of production, there was no writers, no anything. I mean, when I show every line I have in the movie, I just wrote myself, because it's, in the script that we had, it just said, Wade Wilson shows up, talks really fast. I was like, what? What am I supposed to do with that? Great. Stuck in an elevator with 5 guys on a high protein diet. Oh, Wade. Dreams really do come true. Just shut it. Το κοινό λοιπόν χλέβασε τους υπεύθυνους για τον βιασμό του χαρακτήρα του Deadpool, αλλά και γενικά την ταινία, η οποία κατάφερε να είναι μέτρια προς κακή. Εάν αυτό δεν είναι κατόρθωμα, πραγματικά δεν ξέρω τι είναι. Βασικά, ξέρω, αυτό ακριβώς γίνεται όταν τη δημιουργία μιας ταινίας, κυρίες και κύριοι, την αναλαμβάνουν άτομα που δεν αγαπάνε καθόλου το πηγαίο υλικό της και πάνω απ' όλα δεν το σέβονται. Some guys just like, you know what would be really cool besides this 8-ball I just snorted? Let's give him laser eyes. Laser eyes and huge blades that come out of nowhere. And he should fly. No, he shouldn't fly. Let's leave that out for realism. Yeah. Όμως παρόλες τις αντιδράσεις, όλοι συμφωνούσαν σε κάτι συγκεκριμένο, κυρίες και κύριοι, πως ο Ryan Reynolds ήταν εκπληκτικός σαν Wade Wilson. Το όνομά του από την ημέρα κυκλοφορίας της ταινίας και έπειτα έπαιζε σε όλα τα fandom, σε όλα τα forums. Ο κόσμος ζητούσε έντονα να γυριστεί μια γνήσια ταινία Deadpool με τον Ryan Reynolds στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Και όντως η Fox τους άκουσε. Κάλεσε τον Reynolds το 2010 για να φτιάξουν ένα πιλωτικό βίντεο το οποίο προοριζόταν προς προβολή στους κουστούμάτους της εταιρείας όπως γίνεται συνήθως και να πάρει την έγκριση για να ξεκινήσει η δημιουργία τους. Αλλά παρόλο που φτιάχτηκε αυτό το βίντεο έμεινε στο σιρτάρι και έμεινε στο σιρτάρι για 4 ολόκληρα χρόνια. Μέχρι που μια αναπάντεχη εξέλιξη ήρθε να αλλάξει την μοίρα αυτής της ταινίας.
Me llamo Pecina de la Muerta. Γιατί κάποιος στις 26 Ιουλίου του 2014 διαρρέει στο YouTube το τεστ βίντεο που καθόταν όλα αυτά τα χρόνια στο σιρτάρι. Κάποιος. Και boom! The fans overwhelmed 20th Century Fox Studios with hate mail. Relatively short order, they were basically said, go make your movie and leave us alone. Το ίντερνετ ανατινάζεται, κυρίες και κύριοι, τα πληκτρολόγια πήραν φωτιά, το site και τα social της Fox πήραν φωτιά με fans να παρακαλάνε για να γίνει πραγματικότητα η ταινία Deadpool με όλα όσα περιείχε το τεστ υλικό που είχε διαρρεύσει. Και για να λέμε και την αλήθεια τώρα, δεν παρακαλούσαν μόνο, ή μάλλον για να λέμε την απόλυτη αλήθεια, μόνο τους έβριζαν. Και αν θέλετε την άποψή μου, καλά τους έκαναν. Και το project που έμεινε συνολικά 4 χρόνια στο σιρτάρι ενός παραγωγού της Fox πήρε επιτέλους έγκριση να προχωρήσει μέσα σε ένα βράδυ. Την μπαλάρα παίξατε, κύριε. You guys, the internet, fans, you guys made the studio do this. You bent their arms behind their backs, twisted their friggin' necks, and here we are. Deadpool. Shit. Did I leave the stove on? Το 2016 λοιπόν, επιτέλους η ιστορία που ξεκίνησε πίσω στο μακρινό 2009 λαμβάνει τέλος και ξεκινάει μία νέα σελίδα, η ιστορία του Deadpool όπως ακριβώς τον ήθελαν όλοι οι θαυμαστές του και πάνω απ' όλα έτσι όπως τον ήθελε ο μεγαλύτερός του θαυμαστής, ο Ryan Reynolds, ο οποίος όχι μόνο έπαιξε στην ταινία του 2016 κυρίες και κύριοι, αλλά βοήθησε επίσης στο γράψιμο, στη σκηνοθεσία, αλλά και στην παραγωγή της ταινίας. Και όχι να είχαμε να λέγαμε συμμετοχή, ο τύπος το πήρε όλο επόμου. Ξεκίνησε από το μηδέν για να κάνει πραγματικότητα όλο αυτό που είδαμε το 2016. Oh, your poor wife. Ο Reynolds λοιπόν επιτέλους κάνει το μεγάλο του όνειρο πραγματικότητα. Φοράει την κόκκινη στολή. Ο Καναδός ηθοποιός δεν έπαιξε απλά τον χαρακτήρα που ονειρευόταν, αλλά τον χρησιμοποίησε, κυρίες και κύριοι, σαν ψυχοθεραπεία. Δεν ξέρω αν θυμάστε τι σας είχα πει στο επεισόδιο «Καλή ή κακή» που είχα κάνει για τον χαρακτήρα του Deadpool. Ο Deadpool, κυρίες και κύριοι, είναι βυθισμένος στην κατάθλιψη. Άρα μπορεί αυτή η ταινία να είναι κωμωδία, όμως αυτή η κωμωδία, παιδιά, υπάρχει για να κρύψει την τραγικότητα της ζωής του Wade Wilson. Fake laugh, hiding real pain. Ο δυστυχισμένος, φοβικός και αγχωτικός εαυτός του Reynolds λοιπόν, ο δεύτερός του εαυτός, ο κρυφός του εαυτός, βρήκε την θεραπεία του παίζοντας τον Deadpool. Και επειδή ακριβώς αυτό ήταν το όνειρό του εξ αρχής, ήξερε ακριβώς τι να κάνει, ήξερε ακριβώς ποιους να φέρει τριγύρω του για να μπορέσει να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τι κι αν η Fox, που παρόλο το όνομά της δεν είναι καθόλου αλεπού, ακόμη και όταν είδε το ενδιαφέρον του κοινού, εξακολουθούσε να τους μειώνει συνεχώς το budget επειδή δεν πίστεψε ποτέ στη συγκεκριμένη ταινία, αυτοί έπαιρναν τις δυσκολίες που τους έβαζε και άλλοτε τις μετέτρεπαν σε σενάριο, όπως την αναρκτήρια σκηνή π.χ. με τις περιορισμένες σφαίρες του pool. Fine, I only have 12 bullets, so you're gonna have to share. Let's count them down. Είτε του τρόλαραν μέσα στην ίδια την ταινία για να προκαλέσουν γέλιο. Wait out here, okay? It's a big house. It's funny that I only ever see two of you. It's almost like the studio couldn't afford another X-Man. Όλα τα αντιμετώπιζαν όπως θα τα αντιμετώπιζε και ο πρωταγωνιστής τους, ο Deadpool ή ο Ryan, που κακά τα ψέματα είναι ακριβώς το ίδιο άτομο. Ο Ryan Reynolds, κυρίες και κύριοι, αντιμετώπισε τον ρόλο του Deadpool με τον σεβασμό και την ταπεινότητα που του άρμοζε. Δεν έκανε βετετισμούς, δεν άλλαξε τίποτα από το πηγαίο υλικό, ήταν διατεθειμένος να φοράει την ολόσωμη κόκκινη στολή χωρίς να φαίνεται η φάτσα του σχεδόν καθόλου στην ταινία. Και όχι απλώς το αποδέχτηκε αυτό, αλλά προσπάθησε να το κάνει και όσο καλύτερα μπορούσε. Κάθισε μέσα σε ένα δωμάτιο επί 2 ημέρες πριν την έναρξη των γυρισμάτων της ταινίας, με μια μικρή ομάδα από το crew της ταινίας και μια κάμερα, για να δουλέψουν τις λήψεις που ο Deadpool φοράει τη μάσκα του, να δουν πώς συμπεριφέρεται, πώς κινείται, πόσες εκφράσεις και ποιες μπορούν να βγουν φορώντας την. Και αυτή του η αντιμετώπιση, κυρίες και κύριοι, έφερε το αποτέλεσμα που τον έκανε 100 φορές πιο μεγάλο στάρ από όσο ήταν εκείνη την εποχή. Και για ποιο αποτέλεσμα μιλάω?
η πρώτη ταινία Deadpool με προϋπολογισμό μόλις 58 εκατομμύρια δολάρια έφερε πίσω στα ταμεία της Fox 783 εκατομμύρια δολάρια. Και τα ρέστα δικά σας, σου είπε ο Ράιαν, και κάπως έτσι τα μάτια της Fox επιτέλους άνοιξαν διάπλατα. Superhero landing. She's gonna do a superhero landing. Wait for it. Woo! Superhero landing. Yeah, that's really hard on your knees. And the rest is history. Η δεύτερη ταινία Deadpool κυκλοφόρησε δύο μόλις χρόνια μετά την πρώτη, γιατί μυρίστηκαμε και εκείνη, με διπλάσιο budget και ακριβώς την ίδια εισπρακτική επιτυχία. 785 εκατομμύρια δολάρια. Βάλαν και κάτι παραπάνω. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο σήμερα, κυρίες και κύριοι, που 10 χρόνια ακριβώς μετά την διαρροή του δοκιμαστικού βίντεο από κάποιον ξένο που δεν ξέρουμε ποιος είναι, στις 24 Ιουλίου του 2024, η τρίτη ταινία Deadpool υπό την σκέπη του MCU πλέον υπόσχεται ένα υπερθέαμα στους fans του Deadpool και όχι μόνο. Φέροντας πίσω τον μεγάλο πόθο μάλιστα του Ryan Reynolds, τον Wolverine του Hugh Jackman. Και αυτή τη φορά κανένας δεν θα του κλείσει το στόμα. I'm the Messiah. I am Marvel Jesus. Εγώ είμαι ο Θωμάς και αν δεν χόρτασες αυτή τη φάτσα μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις, και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις τις ειδοποιήσεις για τις επόμενες βιντεάρες που έρχονται στο μέλλον. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε τέλεια, να πάτε να δείτε την καινούργια ταινία Deadpool και εμείς εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Βιλούμπες!